Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να ενισχύσουμε την αλληλεξάρτησή μας ως μέλη της. Αντίθετα σε πρακτικές και συνθήκες που θέλουν να την κατακερματίσουν ή να την υποβαθμίσουν. Θεμελιώδες κομμάτι αυτής της αλληλεξάρτησης είναι η φροντίδα. Μια έννοια που δεν πρέπει να είναι συνώνυμη με την οικονομική υποτέλεια ή τη θηλυκότητα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παθογένεια, ούτε συνιστά κάτι υποδεέστερο ως ενασχόληση. Ο υποβιβασμός μιας τόσο σημαντικής αξίας, που δεν αφορά μόνο το νοικοκυριό ή τα παιδιά, αλλά την κοινωνία συνολικά, έχει τη βάση του σε χρόνια στερεότυπα, σε πρότυπα που οφείλουν να ανατραπούν μαζί με τις συνθήκες που δημιουργούν την παγκόσμια ανισότητα που τα συντηρεί. Η οικουμενική φροντίδα πρέπει να καταστεί κοινή λογική, να της δώσουμε τον χρόνο και να της αποδώσουμε τους πόρους που απαιτεί. Έτσι, μπορεί να γίνει πράξη σε κάθε κλίμακα και να μας βοηθήσει να διευρύνουμε στην αντίληψή μας το μέγεθος της δικής μας σφαίρας ενδιαφέροντος. Μόνο μια συμπεριληπτική, αυθεντική πολιτική του φροντίζιν μπορεί να αποτελέσει υγιές θεμέλιο κάθε δημοκρατικής κοινότητας. Και οι σωστά θεμελιωμένες κοινότητες μπορούν να αποτελέσουν κύτταρα ενός πιο φροντιστικού κόσμου.